Σήκωσαν μανίκια, έπιασαν δουλειά και μέσα σε λίγες ώρες έκλεισαν τις εκκρεμότητες για την προετοιμασία των εσωκομματικών εκλογών της τοπικής Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος της Νομαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής, αλλά και ο απερχόμενος πρόεδρος της Νόδη Ιωαννίνων. Μετά την παρέτηση της μέχρι πρότινος αναπληρώτριας πρόεδρου της ΝΕΦΕ, δικηγόρου Άννας Μαρίας Κωνσταντίνου, χρέη αναπληρωτή πρόεδρου ανέλαβε ο Φίλιππος Ευαγγέλου, συνδικαλιστής, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τη ΔΑΚΕ για πάρα πολλά χρόνια και πλέον, μαζί με τον Θεοχάρη Βαδιβούλη, έστησαν μέσα σε λίγες ώρες τις Δημοτικές Εφορευτικές Επιτροπές στους 8 Δήμους του Νομού Ιωαννίνων, οι οποίες θα αναλάβουν τη διεξαγωγή των εκλογών στις 13 Μαΐου για την ανάδειξη των περιφερειακών οργάνων του κόμματος στην Ομαρχιακή Επιτροπή και στις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις. Η ΝΕΦΕ Ιωαννίνων στελεχώνεται ακόμα από τους Άγγελο Μπίστα, Ελένη Χασιώτη, Βασίλειο Γατσόμαλο και Κωνσταντίνο Τσάγκα. Η εγκύκλειος που έχει εκδοθεί ορίζει τις ημερομηνίες των εσωκομματικών εκλογών στις 13 του Μάη, ενώ την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, 25 έως 27 Απριλίου, ως τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, θα γίνεται η κατάθεση των ετήσιων υποψηφιοτήτων τόσο για την ΟΔΕ όσο και για τη ΣΔΥΜΤΟ. Ο απερχόμενος πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων, Σπύρος Βασιλείου, τόνισε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου πως επιθυμία όλων είναι να γίνει μια εκλογική διαδικασία χωρίς εντάσεις και με μεγάλη συμμετοχή. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την παράταξή μας να συμμετέχει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει συμμετοχή. Η Νέα Δημοκρατία κάνει μια προσπάθεια, η παράταξη, να ανήκει στα μέλη της μέσα από ένα οικονομικό αντάλλαγμα με το οποίο μπορεί ο καθένας μας να είναι μέλος του κόμματος. Η οικονομική ανεξαρτησία είναι κάτι το οποίο μπορεί να φέρει μια μεγάλη αλλαγή στην παράταξή μας. Ως απερχόμενη διοίκηση θέλουμε πραγματικά να γίνει μια ήρεμη διαδικασία. Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες έχουν αρχίσει και τα δείγματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Τα μέλη επικοινωνούν, θέλουν να συμμετέχουν. Ο πρόεδρος της ΝΕΦΕ Ιωαννίνων τόνισε πως δεν μπαίνει ρητός στόχος για τη συμμετοχή του κόσμου στην εκλογική διαδικασία. «Όσο το δυνατόν περισσότεροι είναι δημοκράτες και είναι δημοκράτησες», είπε χαρακτηριστικά. Εισπράττουμε από κάθε δυσλειτουργία και κάθε ανομαλία εντός εισαγωγικών όλη τη δυσαρέσκεια και τον φόρτο. Ο καθένας από εμάς έχει και μια δουλειά. Προφανώς και δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και το χρόνο μας για να πετύχουν οι εκλογές και να μην υπάρχουν δυσλειτουργίες. Εμείς θέλουμε να γίνουν μέλη και να ανανεώσουν τις συνδρομές τους και να έρθουν να ψηφίσουν φυσικά ως το δυνατόν περισσότεροι νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες. Ο Φίλιππος Ευαγγέλου από την πλευρά του αναφέρθηκε διεξοδικά στη διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών, για την οποία έχουν συγκροτηθεί οι 8 Δημοτικές Εφορευτικές Επιτροπές και η Κεντρική Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή στην ΟΔΕ. Ευχαρίστησε ως εκ τούτου όσους συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες και έκανε γνωστό πως σε κάθε εκλογικό τμήμα θα υπάρχουν 3 κάλπες. Η ψηφοφορία, όπως προείπαμε, θα γίνει στις 13 Μαΐου. Εκείνη την ημέρα θα στηθούν κάλπες και στις 8 δημοτικές τοπικές οργανώσεις. Οι κάλπες θα είναι 3. Η πρώτη κάλπη που θα στηθεί θα αφορά σε κάθε χώρο, θα αφορά τον υποψήφιο πρόεδρο νομαρχιακής οργάνωσης και τα υποψήφια μέλη της νομαρχιακής οργάνωσης. Η δεύτερη κάλπη θα αφορά τους υποψήφιους προέδρους των 8 δημοτικών τοπικών οργανώσεων και τα υποψήφια μέλη των αντίστοιχων δημοτικών τοπικών επιτροπών. Και η τρίτη κάλπη θα αφορά τους υποψήφιους συνέδρους όπου θα εκλεγούν για τα επόμενα 2 τακτικά συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας. Υποψηφιότητες για όλες τις θέσεις των Δήμπτων και της ΝΟΔΕ θα κατατίθενται από την Τετάρτη 24 Απριλίου ως την Παρασκευή στις 7.
Για την εγγραφή τέλος των μελών ή την ανανέωση των καρτών μέλους, η ΝΟΔΕ θα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τις επόμενες μέρες να εξυπηρετήσει με κάθε τρόπο τους νεοδημοκράτες, ακόμα και τηλεφωνικά, εφόσον έχει κάποιος τη δυνατότητα να πληρώνει με κάρτα τη συνδρομή των 12 ευρώ προς το κόμμα. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας για τα αξιώματα του Προέδρου της ΝΟΔΕ, των μελών της ΝΟΔΕ, των Προέδρων της ΔΥΜΤΟ και το αξίωμα του Προέδρου θα υποβάλλονται στην Ομαρχιακή Φορευτική Επιτροπή. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας για την εκλογή στα αξιώματα των μελών της Δημοτικής Τοπικής Επιτροπής θα υποβάλλονται στην αρμόδια Δημοτική Φορευτική Επιτροπή. Όλες οι δηλώσεις υποψηφιότητας είτε προς την ΕΦΕ είτε προς τις αρμόδιες ΔΜΕΦΕ θα υποβάλλονται στα γραφεία της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων, στη διεύθυνση Πυρσινέλα 14, τρίτος όροφος, και όποιος θέλει μπορεί και να τηλεφωνήσει στο τηλέφωνο 2651 7 12 425. Οι ημερομηνίες υποβολής των υποψηφιότητων είναι από αύριο Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018. Οι ώρες υποβολής των υποψηφιότητων θα είναι στα γραφεία, όπως προείπα, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ για τις ημερομηνίες 25 έως 27 Απριλίου, με εξαίρεση το απόγευμα της τελευταίας ημέρας, όπου η καταληκτική ώρα είναι στις 7 το απόγευμα.